Απόψε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, θα κάνουμε τον απολογισμό για τη διετία 2018-2019. Ως ήθιστε, μια αναλυτική παρουσίαση από τον πρόεδρο των καλλιτεχνικών δράσεων της διετίας αυτής, ένα σύντομος οικονομικός απολογισμός από την Ταμεία, κυρία Τάνια Βουσιλιάνου, και δύο λόγια από τον πρόεδρο του Ομίλου, κυρία Σαββέρα Κωνσταντίνου. Η διετή σε αυτή θητεία υπήρξε ιδιαίτερα επιτυχής. Πολλές και ποικίλες καλλιτεχνικές δράσεις πραγματοποιήθηκαν τη διετία αυτή. Σημαδεύτηκε διαθετικά από δύο πολύ σημαντικά γεγονότα που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία του Ομίλου και στην μετέπειτα πορεία του. Ο πρώτος σταθμός που ξεκίνησε εδώ και πολλά χρόνια και ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2018, πάντα με πρωτοβουλία του Ομίλου, ήταν η αδειοδότηση του Θεάτρου της Τραχιάς, καθώς και η παραχώρηση της χρήσης από πλευράς Δήμου Βέλιας στον Όμιλο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αφενός να μπορούμε να ανεβάζουμε νόμιμα πλέον τις παραστάσεις μας στη Ραχιά, αφετέρου να μετακομίσουμε την έδρα των γραφείων μας από την Ανοίξως, λιτώνοντας τα πάγια έξοδα λειτουργίας ή τη κοινόχρηστα ρεύμα νερό. Βέβαια, έξοδο για ενίκιο σαν Όμιλος δεν είχαμε ποτέ. Τη χρήση των γραφείων μας την είχε παραχωρήσει δωρεάν ο συμπολίτης μας φαρμακοποιός και γνωστός καλλιτέχνης ο Ιωσούτης Λιάκος. Στο σημείο αυτό και εκφράζοντας όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Ιωσούτη Λιάκο για τη 12η προσφορά του προς τον Όμιλο. Το δεύτερο μεγάλο γεγονός σταθμό στην ιστορία του Ομίλου, καθαρά καλλιτεχνικό αυτή τη φορά, ήταν η ανεπανάληπτη επιτυχία της παράστασης Δεσποινής Τζούλια του Στρίντμπεργκ σε σκηνοθεσία της Ναυτικά Στάθη. Ήταν το έργο με το οποίο ο Όμιλος συμμετείχε στο 19ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου της Ορεστιάδας, σαν τακτικό διαγωνιζόμενο μέλος που την πρώτη φορά ανάμεσα από 38 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα σάρωσε τα βραβεία. Θυμίζω, πρώτο βραβείο καλύτερης παράστασης κοινού. Πρώτο βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου στη Δέσποινα Γιάννη. Πρώτο βραβείο σκηνοθεσίας στην Ναυσικά Στάθη. Πρώτο βραβείο κινησιολογίας στην Ναυσικά Στάθη. Δεύτερο βραβείο καλύτερης παράστασης Κριτικής Επιτροπής. Και επιλογή του Σπύρου Καραγιάννη στους τρεις καλύτερους ηθοποιούς για τον πρώτο ανδρικό ρόλο. Ένας θρίαμβος πραγματικός. Όσοι πιστέψαμε σε αυτή την παράσταση και παρευρεθήκαμε στο φεστιβάλ, ζήσαμε ανεπανάληπτες στιγμές. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να σταθώ για λίγο στο πρώτο βραβείο κοινού και πώς αυτό απονέμεται, γιατί το θεωρώ το πιο σημαντικό. Το κοινό, λοιπόν, αποτελείται από 150 πολίτες της Ορεστιάδος, όλοι λάτρεις του θεάτρου και φιλότεχνα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Τους δίνεται στην αρχή του φεστιβάλ ένα ντοσιέ στον καθένα και κάθε βράδυ παρακολουθούν τις παραστάσεις με μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα και κρατούν σημειώσεις και παραδίνουν την βαθμολογία τους. Μετά το τέλος κάθε παράσταση. Λοιπόν, τη βραδιά που πεζόταν η Τζούλια, και το λέω με περηφάνεια αυτό, τα στυλό των Κριτών είχαν πάρει φωτιά. Ο θαυμασμός πλέον ήταν ολοφάνερος στο πρόσωπό τους. Η πλάστικα είχε γύρει προς το μέρος μας. Για την ιστορία να αναφέρω πως ο Όμιλος συμμετείχε και άλλη φορά στο φεστιβάλ της Ορεστιάδος, αλλά σαν αναπληρωματικό μέρος. Ήταν πάλι επί προεδρίας μου το 2014 με το έργο «Ο Ματωμένος Γάμος» του Λόρκα σε σκηνοθεσία της Βιβής Νικοπούλου, μια σκηνοθέτης που έχει προσφέρει πάρα πολλά στον Όμιλο, αλλά τότε συμμετείχαμε σαν αναπληρωματικό μέλος και δεν μας δόθηκε η χαρά της συμμετοχής στο διαγωνιστικό. Συμπερασματικά,
τα ωφέλη από αυτούς τους δύο σταθμούς είναι τεράστια και η παρακαταθήκη που παραδίνεται από αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο στο επόμενο για νέες μεγάλες επιτυχίες είναι μεγάλη. Ο Όμιλος πλέον απέκτησε άλλο κύρος και εξωστρέφεια, τον καλούν σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και γνωρίζεται με καταξιωμένα πρόσωπα του χώρου, αλλά και άλλες θεατρικές ομάδες για αμοιβαίες συνεργασίες και δράσεις. Μια τέτοια ήταν και η μετάκληση του ονειροδράματος Κοζάνη στη Ραχιά τον Ιούνιο του 19 με το έργο «Η νύχτα των μυστικών», μια εξαιρετική παράσταση. Στη συνέχεια θα σας παρουσιάσουμε και τις υπόλοιπες δράσεις του Ομίλου, που και αυτές παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο καλλιτεχνικό ενδιαφέρον με χρονολογική σειρά. Το Μάιο του 18 ο Όμιλος εγκαινιάζει το αδειοδοτημένο πλέον θεατράκι της Τραχιάς μετά από 15 χρόνια από την αποπεράτωση της κατασκευής του, είναι γνωστή η ιστορία, ανεβάζοντας δύο μονόπαρτα. Το «Ένα ηλιόλου στο πρωινό» του Κοντέρο σε σκηνοθεσία Νίκου Μανούδη και το «Πρόταση σε γάμο» του Τσέχοφ σε σκηνοθεσία Εύας Δουλγέρου. Στα μονόπρακτα αυτά συμμετείχαν οι ηθοποίοι Τάκης Τελίδης, Εύη Κουσίδου, Στράτος Χατζόπουλος και Εύα Δουλγέρου. Την τελευταία αυτή κάπου την ξέρω. Τα μονόπρακτα παίχθηκαν και σε δεύτερη παράσταση στη Ραχιά, σε συνεργασία με τα Καπή, που ενθουσιάστηκαν με την παράσταση αλλά και το χώρο και ελπίζουμε και σε μελλοντικές συνεργασίες. Το Μάιο του 2018 επίσης, ο Όμιλος σε συνεργασία με τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Βέρειας συμμετέχει με τους ηθοποιούς Δέσποινα Γιάνκοπλου, Ναυσικά Στάθη, Κατερίνα Σαμαρτζίνου και Αλέξανδρο Μανούδη στην πρωτότυπη παρουσίαση βιβλίου «Μυρωδιά από Σανίδη», ο ηθοποιός και συγγραφέας Κώστας Κρομίδας ζήτησε τη συνδρομή του Ομίλου για να παρουσιάσει, το βιβλίο του σαν θεατρικό αναλόγιο. Άλλη μία δικαίωση λοιπόν για τον Όμιλο. Τη 15η Οκτωβρίου 2018, ο Δήμαρχος Βέρειας, όπως αναμενόταν άλλωστε, βραβεύει στο χώρο τεχνών τον Όμιλο στην καθιερωμένη γιορτή της απελευθέρωσης της πόλης μας για την επιτυχία του στην Ορεστιάδα. Στις 15 Δεκέμβρη του 2018 πάλι, σε αυτόν εδώ το χώρο, παρουσιάστηκε το βιβλίο του Νίκου Μανούδη «Συνυπάρξεις», που περιείχε τρία θεατρικά έργα. Η παρουσίαση έγινε με έναν εναλλακτικό διαδραστικό τρόπο από τη σκηνοθέτητα Ναυσικά Στάθη. Συμμετείχαν οι ηθοποιοί Δέσποινα Γιάνκοπλου, Ναυσικά Στάθη, Σπύρος Καραγιάννης και Άρης Οφενίδης. Στη διετία αυτή ο Όμιλος συμμετείχε και στις παρουσιάσεις βιβλίων της κυρίας Δράκου με τίτλο «Βικτόρια», με ομιλήτρια την Αγγελική Χριστέλη και του βιβλίου «Παλετών Πλώες» της Χαμηδιελή, της Φωτεινής Χαμηδιελή, με ομιλήτρια την κυρία Ισαβέλα Κωνσταντούδη. Για το 2019 ο Όμιλος είχε προγραμματίσει δύο παραστάσεις. Το «Θεό της Φαγής» της Ρεζάν, σε σκηνοθεσία Ναυσικά Στάθη και το «Να μην υποκαθρέφτη» του Φώτη Σιμόπουλου. Απρόβλεπτες και ανυπέρβλητες δυσκολίες όμως ανάγκασαν να ματαιώσουμε την πρώτη και να περιοριστούμε στη δεύτερη. Έτσι, ο αμήλικτος καθρέφτης ανέβηκε σε σενάριο και σκηνοθεσία παρουσιάστηκε στις 29 Νοεμβρίου του 2019 στη Στέγη και τους ρόλους ερμήνευσαν οι ηθοποίοι Κάτια Κουμπίδου, Σοφία Κότση, Σπύρος Καραγιάννης και Άρης Οφανίδης. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε πως το παραπάνω έργο απέσπασε το τρίτο βραβείο σε πανελλήνιο διαγωνισμό θεατρικών σενάριων. Παράληψη να αναφέρω βέβαια πως σε όλες τις παραστάσεις του Ομίλου τα σκηνικά και τα κοστούμια από την Ισαβέλα Κωνσταντούδη.
Το 2019 έκλεισε με δύο σεμινάρια υποκριτικής από δύο εξαιρετικούς ηθοποιούς αλλά και δασκάλους υποκριτικής, τους γνωστούς σε όλους μας Γιώργο Κιμούλη και Τάκη Χρυσικάκη. Τα σεμινάρια αυτά έγιναν με πρωτοβουλία του Άρη Ορφανίδη στο Θεατράκι της Ραχιάς στις 18 Νοεμβρίου και 11 Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Ήταν μια προσφορά του ομίλου προς το κοινό της Βέρειας με ελεύθερη είσοδο. Όλες οι εκδηλώσεις του ομίλου βιντεοσκοπήθηκαν από το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Δημήτρη Καλαβίδη και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε στο site του Βέρειας. Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ. Σαν ταμείας του Συλλόγου έχω να πω ότι τα οικονομικά μας είναι μετά από τόσες παραστάσεις ακριβώς όπως εγώ τα ανέλαβα πριν από 2 χρόνια. Είμαστε καθόλου νόμιμοι στην εφορία, οικονομικά δηλαδή, με τις δηλώσεις μας. Έσοδα-έξοδα είναι όποιος χρειάζεται και όποιος θελήσει να τα ελέγξει, να τα δει στη διάθεσή του, να μην σας αναλύσω τώρα. Κάναμε πολλά πράγματα, είχαμε έσοδα και τα έξοδα που αφαιρέθηκαν, είμαστε γύρω στα 1.100 με 1.200 ευρώ τώρα αυτή τη στιγμή ταμείο και θα προσπαθήσουμε να το ανεβάσουμε το ταμείο, γιατί όποιο έργο και να χρειαστεί να ανεβάσουμε από εδώ και πέρα με κάποιον σκηνοθέτη, καταλαβαίνετε ότι θα χρειαστούν χρήματα να πληρώσουμε. Αν θέλετε οτιδήποτε ο καθένας από εσάς, να διευκρινίσω κατ' ιδία για να μην είμαι υπεραναλυτική τώρα, είμαι στη διάθεσή σας. Το ταμείο είναι αυτό, τα έξοδα όλα είναι πληρωμένα. Τώρα πια από το 20, γιατί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 19 είχαμε τα έξοδα τα πάγια στο γραφείο που ήμασταν εκτός ενοικίου, τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Οπότε ό,τι βγαίνει από εδώ και πέρα θα είναι συν προς όφελος του ομίλου για να ανεβάσουμε καλύτερες παραστάσεις και πιο ίσως και πιο ακριβές αν μπορούμε. Αυτά έχω να σας πω. Τώρα θέλετε να μην επεκταθώ. Κυρία Κωνσταντίνου. Καλησπέρα. Εκ μέρους του ομίλου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νίκο Παπανούλη για την αδιάλειπτη 12 χρόνια παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου. Πρόεδρος και τις άλλες σε κέρδιες θέσεις, ενώ είχε τις ψήφους για να γίνει πάντα πρόεδρος. Και να του πω πως τιμούμε την απόφασή του να μείνει υποψήφιος αυτή τη φορά. Φαίνεται μας βαρέθηκε. Αλλά ελπίζουμε ότι θα συνεχίσει να μας αγαπά και να στηρίζει τις προσπάθειές μας και την παρουσία του και τις συμβουλές του. Στη συνέχεια ήθελα να προτείνω να επιτρέψουμε στην Αυσικά Στάθη, η οποία βρίσκεται το διάστημα στο εξωτερικό, να είναι εκ νέου υποψήφια για το Διοικητικό Συμβούλιο, γιατί αφενός ενδέχεται να επιστρέψει μετά το τέλος της σχολικής περίοδου στη Βέρεια και αφετέρου διότι προσωπικά θεωρώ πολύτιμη την καλλιτική συμβολή της στις δράσεις του ομίλου, ειδικά την τελευταία περίοδο που έχουμε φυσικά και πιο παλιά με το Βέρεια Πολυμαχική. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και το εγχείρημα και το έθνος πέρας να εξοπλίσω στους επόμενους. Υπάρχουν κάτι παραπάνω που σε μπροστά τις καλύτερες παραστάσεις. Φυσικά αυτό εφόσον γίνει αποδεκτό από το υπόλοιπο μέλη, τη δική μου μια δική μου πρόταση. Η οποία συζήτησα με την Αυσικά και ταπεινά το δέχτηκα αν θέλει και εσείς. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα βασικό στόχο, τον οποίο οφείλει να θέσει πιο επιτακτικά όμιλο στα επόμενα χρόνια, που δεν είναι άλλος από την παραγωγή υψηλού επίπεδου παραγωγές και την παρουσία μας σε φεστιβάλ ερασιτεχνικού θεάτρου, που είπε και ο πρόεδρος. Η αρχή έγινε το διδασκευή του Τζούλια, του Στρίμπεργκ. Αλλά αυτός ο στόχος προϋποθέτει μια πιο συστηματική στελέχωση του θεατρικού μας τμήματος από ένα σταθερό πυρήνα ηθοποιών, αλλά κυρίως από έναν επαγγελματία ή έναν εμπνευσμένο σκηνοθέτη. Ελπίζω η επόμενη διοίκηση να εργαστεί πιο συστηματικά προς αυτή την κατεύθυνση και να τα καταφέρει. Και φυσικά να συνεχίσουμε όλα αυτά τα καλά που εισπράξαν την τωρινή. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, τους φίλους και τα μέλη του ομίλου, που βρίσκεστε εδώ, αλλά και τους άλλους που παρουσιάζουν σήμερα, για τη συνεχή παρουσία σας και τη στήριξη που μας παρέχετε τόσα χρόνια
και να σας παρακαλέσω να σταθείτε αλλογή στις προσεκτικές δράσεις μας. Διότι αυτούς τους καιρούς η ανάγκη να υπάρξει στη Βέρεια ένας πολιτιστικός φορέας με τα χαρακτηριστικά του ομίλου μας, κρίνεται επιτακτική. Έτσι μόνος. Σας ευχαριστώ.